Μανδρώνη. Είμαστε εδώ στην Τρίπολη, στο ρέμα του Αγίου Νικολάου, κοντά στο στρατόπεδο. Είστε υποψήφιος με την παράταξη Πελοπόννησος μπροστά, με επικεφαλή τον κύριο Δημήτρη Πτωχό. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την απόφασή σας να ενταχθείτε στη συγκεκριμένη παράταξη και να συμμετάσχετε σε αυτόν τον αγώνα και ποιο είναι το σχέδιο που έχει η Πελοπόννησος μπροστά για την Αρκαδία. Ναι, να σας πω ότι πήρα και εγώ την απόφαση να συμμετέχω με τον Δημήτρη τον Πτωχό σε αυτή τη νέα προσπάθεια για να πάμε την Πελοπόννησο μπροστά και την Αρκαδία μπροστά, γιατί εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας αλλά και σαν υποψήφοι της Αρκαδίας πρέπει να κοιτάμε πρώτα και την Αρκαδία. Έτσι λοιπόν με ένα νέο άνθρωπο αποφασίσαμε τον Δημήτρη τον Πτωχό να συστρατευτώ και εγώ. Εγώ είχα και παλιότερα εμπλακεί με αυτοδιοικητικές εκλογές και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Και τώρα λοιπόν πάλι με τον Δημήτρη τον Πτωχό, που είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας τεχνοκράτης και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την όρεξη να πάμε μαζί την Πελοπόννησο μπροστά αλλά και την Αρκαδία ψηλότερα, αποφάσισα να συστρατευτώ και να ζητήσουμε και πάλι την ψήφο των Αρκάδων στο πρόσωπό μου αλλά και στο Δημήτρη τον Πτωχό για Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Για την Αρκαδία. Τον ακούσαμε και τον ίδιο βέβαια όταν έκανε την σύσταση των υποψηφίων του στην πλατεία Πετρινού πριν από μερικές μέρες. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε και εσείς εδώ για την Αρκαδία συγκεκριμένα. Τι σκέφτεστε, πώς οραματίζεστε το μέλλον της? Ναι, η Αρκαδία θα πρέπει να μπορέσουμε να τη βάλουμε σε τροχιά ανάπτυξης, δηλαδή να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις εδώ στην Αρκαδία, όπως για παράδειγμα οι δύο φαρμακοβιομηχανίες που είναι μέσα στη βιομηχανική περιοχή και οι οποίες ήρθαν μετά από και μεγάλη προτροπή και παρένεση του Κώστα του Βλάση, του βουλευτή μας. Εκεί λοιπόν εμείς θα πρέπει να βάλουμε ακόμα μεγαλύτερο όθηση να δώσουμε προς την Αρκαδία, να μπορέσουν να έρθουν και άλλες επενδύσεις εδώ στον τόπο μας, να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αρκαδίας, να εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον πρωτογενή τομέα που θέλουν όλοι αυτοί να τους βοηθήσουμε. Και εγώ σε καθημερινή επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, αυτό μου λένε, ότι θα πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την Αρκαδία. Γιατί δυστυχώς η Αρκαδία έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις άλλες περιφερειακές ενότητες και θα πρέπει όλο το βάρος να πέσει στην Αρκαδία. Όπως ειδικό βάρος πρέπει να δώσουμε και στη Μεγαλόπολη, μετά την απολιγνητοποίηση που είναι στην περιοχή και που έχουν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στη Μεγαλόπολη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τους νέους στη Μεγαλόπολη, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους φέρουμε τους νέους ανθρώπους πάλι κοντά μας, να μην αναγκάζονται να φύγουν από την Αρκαδία, να φύγουν από τη Μεγαλόπολη, να φύγουν από τον τόπο τους, αλλά να τους δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να έρθουν εδώ και αν είναι δυνατόν να φέρουμε και άλλους εδώ στην περιοχή μας. Γιατί βλέπετε ότι δημογραφικά έχουμε μείνει ο τελευταίος νομός στην Πελοπόννησο. Είμαστε οι λιγότεροι, με 6 έδρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο το επόμενο. Άρα λοιπόν όλα τα στοιχεία δείχνουν το πρόβλημα που υπάρχει και όλοι μαζί θα πρέπει την επόμενη μέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την Αρκαδία μας. Ως παράταξη, έχετε συνεργασία μεταξύ σας, έχετε αισιοδοξία, έχετε πνεύμα. Ωραία. Αυτό είναι. Η συνεργασία υπάρχει με όλους τους υποψήφιους. Μεταξύ μας ο καθένας κάνει τον αγώνα του, αλλά και όλοι μαζί σαν ομάδα δουλεύουμε και δουλεύουμε όλοι μαζί για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι αν ο κόσμος μας εμπιστευτεί στις εκλογές της 8 Οκτωβρίου και ο Δημήτρης Πτωχός είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης και εμείς από την πλευρά μας, δουλεύοντας μαζί σαν ομάδα πίσω του, θα μπορέσουμε να κάνουμε και να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την Αρκαδία, για να πάμε την Αρκαδία μας μπροστά και την Πελοπόννησο μπροστά. Εδώ που βρισκόμαστε είναι ένα αρκετά σημαντικό σημείο για την Τρίπολη. Είναι το ρέμα του Αγίου Νικολάου. Είδαμε όλοι τι έγινε στη Θεσσαλία, είδαμε όλοι τι έγινε στη Μαγνησία. Πείτε μας λίγο για το αντιπλημμυρικό της Τρίπολης. Τι σκέφτεστε, τι σχεδιάζετε? Επειδή και παλιότερα σαν μηχανικός είχα εμπλακεί με τη μελέτη, βέβαια τώρα είναι στην περιφέρεια, έχει ολοκληρωθεί από ό,τι ξέρω σχεδόν έτοιμη όλη η υδραυλική και η μελέτη οδοποιίας και εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο για την Τρίπολη, για την πόλη της Τρίπολης, γιατί από εδώ αν δημιουργηθεί κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο κινδυνεύει το μισό κομμάτι της πόλης. Εδώ λοιπόν
θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να ενταχθεί αυτό το έργο, να μπει στα επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και το αντιπλημμυρικό κομμάτι, αλλά να γίνει και η οδοπία, ούτως ώστε να κλείσει ο κύκλος του περιφερειακού στην πόλη, που είναι αυτό το κομμάτι που λείπει, να αποδοθεί στους πολίτες, να γίνει καλύτερη η ποιότητα ζωής τους, αλλά και να γίνουμε και πιο ασφαλείς όλοι όσον αφορά κάποια πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί δυστυχώς κάποιες φορές εδώ έχουμε γίνει μάρτυρες άσχημων καταστάσεων που έχουν πλημμυρίσει η περιοχή. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε όλο το βάρος μας σε αυτό το κομμάτι για να γίνει. Εκτός από αυτό βέβαια υπάρχουν και άλλα σημεία και τα αντιπλημμυρικά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα μας απασχολήσει και στην επόμενη περιφερειακή θητεία και θα πρέπει σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση που υπάρχει τώρα να τα δούμε όλα και να τα ξαναδούμε από την αρχή, να ξαναεπικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί βλέπετε πόσο αλλάζουν τα στοιχεία τα υδρολογικά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος σε αυτό και είναι και ένας από τους 7 άξονες που έχουν μπει μέσα στο πρόγραμμα της παράταξής μας, της Πελοποννήσου μπροστά και του Δημήτρη Πτωχού προσωπικά. Τέλος, θα ήθελα να δώσετε το μήνυμά σας στους αναγνώστες μας και στους θεατές μας, γιατί να στηρίξουν τον Δημήτρη Πτωχό και γιατί να ψηφίσουν Κώστα Μανδρώνη. Ναι, να πω ότι ο Δημήτρης Πτωχός είναι ένας νέος τεχνοκράτης, ο οποίος έχει την όρεξη, έχει το ζήλο και θα πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει το καλύτερο δυνατό σε συνεργασία με όλους, σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους δημάρχους, να περάσει το καλύτερο μήνυμα, να έχει την καλύτερη συνεργασία για το καλύτερο αποτέλεσμα για τους Πελοποννήσιους. Το ίδιο και για την Αρκαδία, πιστεύω ότι θα έχουμε να ωφεληθούμε πολλά αν ο Δημήτρης Πτωχός είναι στο τιμόνι της περιφέρειας την επόμενη πενταετία. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, ο κόσμος της Αρκαδίας, της Τρίπολης και όλης της Αρκαδίας με γνωρίζει και από παλιότερα και τώρα. Εγώ επικοινωνώ καθημερινά με αρκετό κόσμο λόγω και της δουλειάς μου και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ξέρουν τι έχουμε προσφέρει, τι μπορούμε να προσφέρουμε και γι' αυτό ζητώ και εγώ την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές της Κυριακής να είμαι στην επόμενη Περιφερειακό Συμβούλιο και να είμαι και εγώ μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.